σήμερα θα μιλήσουμε για την νόσο του Αλτσχάιμερ, μια νόσο η οποία έχει παιδέψει πολύ κόσμο παγκοσμίως και στην Ελλάδα, αλλά εμείς την ανακαλύπτουμε με αργό ρυθμό, πολύ αργό ρυθμό, και δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε σε αυτήν και πώς να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή την νόσο με έναν άνθρωπο που έχει ζήσει κοντά στη μητέρα του που έπασχε από την νόσο Αλτσχάιμερ, και θέλουμε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας εμπειρίες. (2) 10-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η Δέσποινα Βροχίδου είναι εκεί και καταγράφει οτιδήποτε της πείτε. Ο Βαγγέλης Φακιανάκης επιλέγει την όμορφη μουσική που θα ακούσετε και σήμερα. Σας περιμένουμε λοιπόν να συμμετέχετε κι εσείς με το δικό σας τρόπο. Άσκηση και αγιότητα των Στάρετς του Πλίνσκ. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, φίλοι μας, που έχει αποσπάσει το πανορωσικό βραβείο Ορθοδόξου Γραμματείας Αλέξανδρος Νιεύσκι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος και αναφέρεται στους μεγάλους και συνάμα ταπεινούς και κυνηγημένους στάρετς της Μονής του Μπλίνσκ, του δεύτερου μετά την Όπτινα μοναστικού κέντρου της Ρωσίας. Καλωσορίζουμε λοιπόν, έχουμε εδώ στο στούντιο τη Βάση Παναγοπούλου και την καλωσορίζουμε. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη δημοσιογράφος και βρήκαμε ένα κείμενό της για την νόσο του Αλτσχάιμερ στο Popular Medicine, ένα περιοδικό της εφημερίδας Καθημερινής, πριν από αρκετά χρόνια δημοσιευμένο. Καλώς ήρθατε, Βάση. Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς που είστε εδώ κοντά μας και θα μας μιλήσετε για τον τρόπο που αντιμετωπίσατε εσείς την νόσο του Αλτσχάιμερ στη μητέρα σας πριν από πόσα χρόνια. Έχουν περάσει 9 χρόνια από τον θάνατό της φέτος, συν 3 που ήταν που νοσούσε. Συν 3 που νοσούσε. Είναι μια αρρώστια, μια ασθένεια την οποία αντιμετωπίζουμε, την ακούμε. Δηλαδή όλο και κάποια οικογένεια θα την έχει, κάποιο γνωστό, κάποιο συγγενή, αλλά δεν έχουμε καταλάβει περισσότεροι περί τίνος πρόκειται. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι, και πιστεύω ότι χωρίς να έχω τις γνώσεις των ειδικών, δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση έτσι ώστε να καταλάβουν οι συγγενείς των ανθρώπων που νοσούν με τι έχουν να κάνουν. Και δεν είναι μόνο και θέμα ενημέρωσης, είναι θέμα ότι είναι μια δύσκολη ασθένεια στο να την κατανοήσεις. Γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ και με τα χαρακτηριστικά, με τα γνωρίσματα του χαρακτήρα του καθενός ανθρώπου. Όταν εμφανίζεται δηλαδή κάποια χαρακτηριστικά του αρρώστου, εντείνονται. Οπότε ο συγγενικός περίγυρος μπαίνει σε μια διαδικασία να λέει ότι ναι, ρε παιδί μου, πάντα έτσι ήτανε. Δηλαδή, απλά τώρα είναι πιο έντονο. Οπότε είναι αυτό που λένε, ότι αν στην αρρώστια, ότι στην αρρώστια μάλλον φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Κάποιος που νοσεί από Αλτσχάιμερ θα πρέπει να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που, αν ο χαρακτήρας του όταν ήταν καλά δεν ήταν τόσο έτσι καλός, θα πρέπει να έχει δίπλα του κάποιον με πολύ γερά νεύρα. Μάλιστα. Και με πάρα πολύ αγάπη βέβαια, έτσι, γιατί χωρίς αγάπη δεν γίνεται τίποτα. Δεν αλλοιώνει τη συμπεριφορά, δηλαδή η ασθένεια δεν αλλοιώνει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, κάποιες ιστορίες ανθρώπων
ενός παππούλη, ας πούμε, η αδερφή, που ήταν στη ζωή της ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ήπιος, μιλήχιος, ευγενικός, και ξαφνικά άλλαξε τελείως στην αρρώστια αυτή, στην ασθένεια. Δεν μπορώ να το γενικεύσω από τις δικές μου εμπειρίες, γιατί εκτός από τη μητέρα μου νόσησε και η αδερφή της και ο αδερφός της και κάποιοι άνθρωποι στον περίγυρο. Αυτό που εγώ παρατήρησα, γιατί πάνω στη μητέρα μου έμαθα και γνώρισα δια της παρατήρησης, ήταν ότι τα στοιχεία του χαρακτήρα, δηλαδή η μαμά μου ήταν πάρα πολύ υπομονετική και σαν άνθρωπος όσο ήταν καλά, την ίδια υπομονή επέδειξε και καθ' όλη τη διάρκεια της αρρώστιας της. Και το ίδιο πράγμα παρατήρησα και στους υπόλοιπους ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, οι οποίοι νόσησαν από Αλτσχάιμερ. Απλά για μένα ήταν πιο εύκολο πια να το αποδεχθώ και να το δω, γιατί ήδη γνώριζα. Όταν νόσησε, στην αρχή της αρρώστιας, να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί πολλοί ακροατές μας έχουν ασθενείς κοντά τους που είναι στην αρχή. Τι παρατηρήσατε, ποιες ήταν οι πρώτες? Ο άνθρωπος που είναι δίπλα τους θα δει μάλλον κάποια πρώτα σημάδια κατάθλιψης, αλλαγής στην κοινωνική συμπεριφορά. Δηλαδή, μπορεί να μην θέλει να βγει τόσο όσο έβγαινε πριν, να ξαναβγεί έξω, ή να μην θέλει να έχει κοινωνικές συναναστροφές. Μια κατάθλιψη, σε ποια ηλικία περίπου εμφανίστηκε στους δικούς σας ανθρώπους? Στους δικούς μου εμφανίστηκε μετά τα... Η μαμά μου, δηλαδή, με το που πήρε τη σύνταξή της. 47 χρόνια οδοντίατρος, με το που πήρε τη σύνταξη, τον επόμενο χρόνο διάγνωσα τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα. Ετών? Ήτανε γύρω στα 70. Μάλιστα. 70-71. Από ό,τι έχω διαβάσει και τις στατιστικές, γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα, είναι συνηθέστερο φαινόμενο να εμφανίζεται μετά τα 60. Μάλιστα. Οπότε τα πρώτα συμπτώματα ήταν κατάθλιψη και ένα είναι η κατάθλιψη, αλλαγή συμπεριφοράς, κάποια νεύρα, μια επιθετικότητα πρώτη, και μια ανησυχία, ένα άγχος. Αυτό ήταν το πρώτο γνώρισμα. Άρχισα να ανακαλύπτω διάφορα. Παρατήρησα τα γράμματά της. Πάντα κράταγε σημειώσεις, λόγω δουλειάς δεν μπορούσε να τα θυμάται όλα, και κράταγε σημειώσεις, ας πούμε, για τα ψώνια της ημέρας. Τα γράμματά της ήταν υπέροχα, ήταν καλλιγραφικά, πάντα τα ζήλευα και ήθελα να έχω τα ίδια. Και ξαφνικά αυτά τα γράμματα γίνανε τρεμουλιαστά. Μετά άρχισε και έχανε στην ορθογραφία, που ήταν απόλυτη ορθογράφος, ήταν πάρα πολύ καλή στην ορθογραφία. Αυτά όλα σιγά σιγά, συν με κάποιες κρίσεις που μπορούν να φανούν σαν ιστερίες, σαν νεύρα, σαν μια ιδιαίτερη να είναι σε πιο ευερέθιστη, μια άρνηση να συνεργαστεί. Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα, και επίσης το βασικό είναι, εκτός από την κατάθλιψη, ένα πολύ σημαντικό είναι ότι ξεχνάνε το σήμερα και το άμεσο χθες, και έχουν μια μεγάλη προσκόλληση και μια καταπληκτική ικανότητα να θυμούνται το πάρα πολύ παλιό. Δηλαδή, μπορούν να σου μιλήσουν για 40 χρόνια πριν, που είχε πάρει το τάδε ταγεράκι από το τάδε μαγαζί, που είχε την τάδε πιέτα και το τάδε χρώμα, ή κάτι συναισθηματικό, κάτι που, που τους είχε ενοχλήσει συναισθηματικά. Ότι τότε μου είπες αυτό. Να μην έχει μιλήσει 40 χρόνια, και στα 40 χρόνια μετά να θυμηθεί ότι έχεις κάνει αυτό. Και όλοι αρχίζουν και αναρωτιούνται ξαφνικά, μα τι έχει πάθει. Ποιο μέρος της μνήμης, ας πούμε, λειτουργεί και ποιο δεν λειτουργεί, έτσι? Ναι, εγώ νομίζω ότι ένας εύκολος τρόπος και ωραίο μέρος συνάντησης για να κάνεις μια αξιολόγηση των ανθρώπων σου είναι συνήθως τις γιορτές, που σμίγουν οι οικογένειες και έχει να δει πολύ καιρό ένας τον άλλον. Και εκεί μπορείς να καταλάβεις. Συνήθως εκεί γελάμε και λέμε, α, κοίταξε τι λέει, ας πούμε. Ναι. Δεν το παίρνουμε κατάκαρδα. Ή το ρίχνουμε πάλι στα στοιχεία του χαρακτήρα που έλεγα πριν. Λέμε, μωρέ, πάντα έτσι ήταν, απλά τώρα είναι λιγάκι πιο πολύ. Αν έχει συμπέσει και μία συνταξιοδότηση, κάποιο άσχημο γεγονός, και αυτά, όλα αυτά μπερδεύονται
και γίνονται ένα, με αποτέλεσμα να καθυστερούν να πάνε στο γιατρό. Mm. Αυτό είναι σημαντικό. Όσο πιο γρήγορα διαγνωστεί, και αυτό είναι από την εμπειρία μου και από ό,τι έχω διαβάσει, τόσο πιο παρήγορο και καλό είναι για τον ασθενή και για τους φροντιστές του στην εξέλιξη της νόσου. Δεν σταματάει, δεν υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει όμως, μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση και μια ποιότητα ζωής για λίγο παραπάνω χρονικό διάστημα. Γιατί η Αλσχάιμερ είναι μια ασθένεια που, όσο και να μην θέλω να την πω τη λέξη, είναι πολύ δύσκολη. Δύσκολη και ανίατη. Και ανίατη, δυστυχώς. Τουλάχιστον ακόμα, ναι, από ό,τι ξέρω δεν έχει βρεθεί κάτι. Οπότε να μην μπερδευτούμε, έτσι, εμείς που τα ακούμε και οι ακροατές μας, και, γιατί υπάρχουν κάποια κέντρα που δηλώνουν δυστυχώς ότι υπάρχει ίαση. Α, ναι. Βεβαίως. Αλλά είχαμε εδώ την κυρία Πλατή που μας έκανε παλιότερα εκπομπές, ήταν παραγωγός Πυριακής Εκκλησίας και τη σεβόμαστε όλοι πάρα πολύ, η οποία είναι γεροντολόγος. Και μας είπε ότι μην ακούτε αυτούς τους ανθρώπους που σας λένε ότι υπάρχει ίαση. Δεν υπάρχει ίαση. Δεν υπάρχει ίαση, όχι. Υπάρχει καθυστέρηση της εξέλιξης, αλλά δεν υπάρχει ίαση αυτή τη στιγμή. Και έτσι πήρατε στο γιατρό κάποια στιγμή, ο οποίος έγνωσε... Φίλος, γιατί σαν γιατρός η μητέρα μου είχαμε ένα κύκλο γιατρών γύρω μας, διάγνωσε Αλσχάιμερ, αλλά αν διαβάσετε και στην κατάθεσή μου, στη μαρτυρία που έχω γράψει, η μητέρα μου ήδη ήξερε. Είχε διαβάσει ένα άρθρο για την Αλσχάιμερ και με το που μπήκαμε του είπε, ξέρετε, διάβασα ένα άρθρο για την Αλσχάιμερ και νομίζω ότι έχω όλα τα συμπτώματα. Το καταλάβαινε η ίδια, δηλαδή, ναι, στην αρχή, ναι, της, ναι, ασθένειας. Και επίσης αυτό είναι κάτι στην ασθένεια πάρα πολύ σημαντικό, τη στιγμή που έχουν, γιατί από ένα σημείο και ύστερα χάνουν τη συνείδηση της καθημερινότητας, ποιοι είναι, τι κάνουν, τι θέλουν. Τις στιγμές όμως που αποκτούν τη συνειδητότητά τους, τη συνείδησή τους, όταν συνειδητοποιούν τι συμβαίνει γύρω τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, βουτούν ακόμα πιο βαθιά στην κατάθλιψη. Μπορεί να υπάρξει εξέλιξη της νόσου γιατί συνειδητοποιούν την κατάστασή τους. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και είναι πολύ θλιβερό εκείνες τις ώρες. Ναι. Έτσι, ναι. Για τους ίδιους αλλά και για αυτούς που τους φροντίζουν. Εγώ αυτό θα ήθελα να περάσω σήμερα. Και η κατάθεσή μου στο κείμενο για την νόσο αυτή ήταν για να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους που μπορεί να βρεθούν στο ίδιο δρόμο, στον ίδιο δρόμο με μένα, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έχοντας κάποιες παραπάνω πληροφορίες από ό,τι είχα εγώ. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν και ο τρόπος που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς είναι σαν ένα μωρό. Έχουν όμως μια σημαντική διαφορά. Όταν ένα μωρό γεννιέται, έχει την ικανότητα να μαθαίνει όσο μεγαλώνει. Αυτοί χάνουν αυτή την ικανότητα και σταδιακά ξεχνάνε όχι μόνο το ποιοι είναι, δεν δίνει ο εγκέφαλος την απαραίτητη εντολή για να λειτουργήσουν, για να γίνουν, να εκτελεστούν οι λειτουργίες του σώματος. Κάποια στιγμή χάνουν την ικανότητα για μάσηση, για κατάποση, για ούρηση. Μπορεί να συμβεί το ίδιο με την αναπνοή. Να ξεχνούν να αναπνεύσουν. Όχι να ξεχνούν να αναπνεύσουν, μπορεί κάποια στιγμή να μην δοθεί εντολή και να... Εμένα δηλαδή ο γιατρός μου είχε πει, τώρα μπορείτε να περιμένετε μια άπνοια. Και ψάχνοντας να δω τι σημαίνει άπνοια, δηλαδή τι να περιμένω, αφού ζούσα στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα μου, έπρεπε να ξέρω. Εγώ ήμουν υπεύθυνη. Το να είσαι υπεύθυνος για τη ζωή ενός ανθρώπου είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Την οποία εκείνη τη στιγμή, έτσι πως έχουμε μεγαλώσει, πολλοί άνθρωποι μπορεί να πούνε, μα εγώ θα βοηθήσω. Αλλά η Αλσχάιμερ είναι μια εξοντετική ασθένεια, όχι μόνο για τον πάσχοντα, αλλά κυρίως για τον φροντιστή του. Δηλαδή, και για να το ξαναγυρίσουμε, να κλείσω αυτό, το ένα είναι που πρέπει να γνωρίζουν είναι ότι είναι ένα μωρό το οποίο απολένει, χάνει την ικανότητα της μάθησης. Παράδειγμα, μπορεί να χτυπάει το τηλέφωνο
δίπλα τους. Να ακούνε έναν ήχο, αλλά να είναι θόρυβος. Να μην ξέρουν τι είναι αυτό και τι πρέπει να κάνουν. Μπορεί να χαρούν βλέποντας έναν άνθρωπο που θα τον αναγνωρίσουν να έρχεται στο σπίτι και να μην ξέρουν τι να κάνουν, από εδώ είναι η πόρτα. Μπορεί να πηδήξουν το παράθυρο για να τον προϋπαντήσουν. Δηλαδή αυτό που εμείς θεωρούμε απλό, γιατί το έχουμε μάθει και το έχουμε κατακτήσει, αυτοί το χάνουν. Εκεί λοιπόν επάνω έρχεται η ψυχική, η σωματική, για να μην μιλήσω για την οικονομική εξασθένηση, του φροντιστή. Γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος με τον ίδιο στον εαυτό. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο περίσσευμα αγάπης για να μπορέσεις να φροντίσεις τον ασθενή σου όπως πρέπει, στις ακραίες καταστάσεις που μπορεί να ζήσεις. Και είναι ακραίες. Ναι. Δηλαδή είναι ακραίες. Πρέπει χωρίς να θέλω να παραδεχτούμε αυτό το πράγμα. Τι είναι ακραίες. Και δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς μας αυτούς σήμερα. Δεν ξέρω τι λάθη γίνονται. Πάρα πολλά. Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο, γιατί τη στιγμή που συμβαίνει κάτι είναι η στιγμή που ξεκαθαρίζονται οι σχέσεις που είχαν όλο το χρονικό διάστημα, την κατάσταση την προσωπική του φροντιστή, την κούραση, την ενοχή, το έκανα καλά, δεν το έκανα καλά, το άγχος. Αν δεν γνωρίζει ή αν δεν έχει μια καθοδήγηση από ένα γιατρό του τι να περιμένει. Επίσης είναι ένα κονταροχτύπημα συνέχεια με τον εαυτό σου. Χτυπιέσαι με τον εαυτό σου. Και θέλοντας να διακονήσεις, να βοηθήσεις τον άνθρωπό σου, είσαι σε μια συνεχή διαμάχη. Δηλαδή το έβαλα έτσι σε μια ρίση που λέει, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Στην Αλσάιμερ αντιλαμβάνεσαι και αναγνωρίζεις το πόσο πραγματικά αγαπάς τον εαυτό σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να βοηθήσεις τον άνθρωπό σου. Διαφορετικά κάνεις το πλάι. Είναι προτιμότερο να, να πάει ένας άνθρωπος σε ένα νοσοκομείο που να ειδικεύεται για Αλσχάιμερ, παρά να εξαντλείται καθημερινά ο φροντιστής στην υπηρεσία του. Γιατί από ένα σημείο και ύστερα δεν θα υπάρχει συνεννόηση. Πρέπει να το ξέρει αυτός που τον φροντίζει. Ναι, δηλαδή. Ναι. Δεν θα υπάρχει συνεννόηση. Όχι, δεν θα υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει και άπειρη υπομονή. Πολλές φορές ένα λάθος που γίνεται βάση είναι ότι θεωρούμε τον άρρωστο άνθρωπο που πάσχει ότι είναι λογικός. Και λες, το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, μα αυτό πώς το καταλαβαίνει και το άλλο δεν το καταλαβαίνει. Και εκεί πάνω. Εκεί είναι το κονταροχτύπημα που ίσως. Και η καθυστέρηση του να πάνε στο γιατρό. Γιατί εκείνη που σας είπα τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Γιατί λέει, αυτό καταλαβαίνει. Μετά λέει, μα πάντα έτσι δεν ήτανε. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, νευρικός ή αψίκορος ή αυτό. Ναι, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένα τσικ παραπάνω. Και υπάρχει και ο συνδυασμός των πραγμάτων. Γι' αυτό λέω για παρατήρηση. Χρειάζεται παρατήρηση με ψυχρή λογική. Ναι. Όχι με συνέστημα πέφτω για να βοηθήσω, γιατί δεν θα φτάσει ο χρόνος, δεν θα φτάσει, δεν θα υπάρξει περίσσια, περίσσια αντοχή και υπομονή. Και ας προχωρήσουμε παρακάτω. Και το αντιληφθήκαμε και πήγαμε και στο γιατρό και μάθαμε από τον νευρολόγο τι έχουμε, τι έχει ο δικός μας άνθρωπος. Και τώρα τι καλούμαστε να κάνουμε από εδώ και πέρα, αφού το ανακαλύψουμε. Πρώτο και κύριο είναι πάντα η παρατήρηση για μένα. Γιατί ακόμα και για μια απλή μεταφορά από το ένα σπίτι, δηλαδή αν υπάρχει ένα εξοχικό και φύγεις από το σπίτι σου στην Αθήνα, να πας στο εξοχικό σου, για αυτή την απλή μετακίνηση θα χρειαστεί αύξηση της φαρμακευτικής αγωγής για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ξένο, το άγνωστο. Ένα μωρό, γι' αυτό σας είπα, είναι σαν μωρό. Ένα μωρό αναγνωρίζει τη μαμά του, τον μπαμπά του, τον περίγυρο, από τις μυρωδιές κυρίως, από τον ήχο,
και σιγά σιγά αναπτύσσει τις γνωστικές του ικανότητες. Το μωρό που έχει Αλτσχάιμερ όμως, αυτό το χάνει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα βίντεο που είδα μετά αφότου είχε φύγει η μαμά μου, και είδα ένα βίντεο που καθόμασταν όλοι μαζί στον κήπο και αναγνώρισα πια το γεμάτο φόβο βλέμμα της. Δεν ήξερε που βρισκόταν και ήταν στον κήπο που ήμασταν. Το σπίτι είναι, σε αυτό το σπίτι μένουμε όσα χρόνια είμαστε, η οικογένεια. Αυτό εκείνη τη στιγμή μου κόστησε και είπα, γιατί τότε δεν το καταλάβαινα. Εκείνη την μέρα όταν είχε γυρίσει το βίντεο δεν το είχα καταλάβει. Δεν είχα όμως γνώση. Και εγώ αυτό σας λέω, επάνω της έμαθα. Όλοι αυτό, όλοι νομίζω. Αυτό, ναι. Σε όλους συμβαίνει βέβαια αυτό. Βέβαια τώρα είμαι, μπορώ να δω κάποιον και από το βλέμμα και μόνο να καταλάβω τι και πώς. Και βέβαια επειδή το έχω εξασκήσει με πάνω από έναν άνθρωπο και έχω εξασκήσει και την υπομονή μου και έχω κατανοήσει βασικά. Πρέπει να κατανοήσεις, πρέπει να μπεις στη θέση του άλλου. Αυτό είναι το δύσκολο, πρέπει να μπει στη θέση του άλλου. Ο κόσμος ξαφνικά γύρω τους είναι άγνωστος. Και υπάρχουν και στάδια σε αυτό τον άγνωστο κόσμο. Ναι, ναι, πολλά. Και εκεί πρέπει δηλαδή να, ναι, να έχεις την υπομονή και να είσαι σαν το χαμελέοντα. Να αλλάζεις και εσύ ανάλογα πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Αλλά πόσοι από εμάς, τους απλούς ανθρώπους που ζούμε δίπλα σε μητέρες ή πατέρες ή γιαγιάδες ή παππούδες που έχουν αυτό, είμαστε ικανοί να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Τι παιδεία έχουμε πάνω σε αυτό για να το διαχειριστούμε. Ναι, ποιος έχουμε, μας το λέει. Αν δεν υπάρχει παιδεία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Και δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να έχουν την παιδεία. Και επίσης δεν είναι υποχρεωμένος, γιατί δεν είχε ο καθένας άνθρωπος τις ίδιες ευκαιρίες. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει σε αυτήν την ασθένεια, αυτή η ασθένεια είναι η μοναδική στην οποία στηρίζεται ο φροντιστής. Ούτε καν στον καρκίνο. Οι φροντιστές των ανθρώπων με Αλτσχάιμερ χρειάζονται ειδική υποστήριξη. Χρειάζονται ψυχική υποστήριξη, χρειάζονται σωματική ξεκούραση και χρειάζονται και συναισθηματική υποστήριξη. Συνήθως στην Ελλάδα, όταν υπάρχει αρρώστια μέσα στο σπίτι, εξαφανίζονται οι φίλοι και οι γνωστοί. Λες και η αρρώστια είναι μεταδοτική και δεν κάνει. Επίσης έχουμε ένα, ακόμα ένα κακό, σαν πιστεύω να είναι λίγο να κρατήσει ακόμα. Κρύβουμε τον ασθενή μας. Αυτό δεν πρέπει να γίνει σε έναν άνθρωπο με Αλτσχάιμερ. Θα πρέπει να προσεγγίζεται με μεγάλη αγάπη, να έχει καθημερινά ένα πρόγραμμα, το απλό σταυρόλεξο. Την απλή δουλειά. Βγάλε τα πιάτα από το πλυντήριο και βάλ τα στο ντουλάπι. Θα είναι φίρδιν μίγδιν. Δεν θα τα βάλει έτσι πως θέλουμε να τα βάλουμε. Μπορεί να σπάσει κιόλας. Μην περιμένουμε από αυτόν να είναι αυτό που ήταν. Κάθε μέρα θα είναι ένας άλλος. Αυτό, αυτό είναι το βασικότερο. Και ότι δεν το κάνει επίτηδες. Δεν το κάνει επίτηδες, όχι. Δεν το κάνει. Πρέπει να το καταλάβουμε όμως. Δεν το κάνει επίτηδες, όχι. Δεν μπορεί. Ο φροντιστής το καταλαβαίνει, αλλά γύρω από τον φροντιστή ούτε ο φροντιστής. Γι' αυτό και χρειάζεται ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση. Γι' αυτό και υπάρχουν τα κέντρα ημέρας από διάφορες εταιρείες, όπως είναι η εταιρεία Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών, όπου υπάρχουν κέντρα ημέρας. Μπορεί κάποιος να επισκεφθεί, βέβαια, όσο ακόμα είναι όρθιοι στα πόδια τους, γιατί από ένα σημείο και ύστερα αρχίζουν και τα κινητικά προβλήματα. Συνήθως η Αλτσχάιμερ πάει μαζί με το Πάρκινσον. Και όσο βυθίζονται στα στάδια της αρρώστιας, τόσο χάνουν τις ικανότητες. Οπότε κάποια στιγμή θα χάσουν και την ικανότητα του να περπατάνε. Εκεί χρειάζεται πάλι μια διαφορετική διαχείριση. Ποια ήταν η διάρκεια της νόσου στη μητέρα σας? Η μαμά μου πήγε πολύ γρήγορα. Από τη στιγμή που έφυγε ο πατέρας μου, μετά ήταν, νομίζω ήταν καταληκτική η απώλεια του πατέρα μου. Ουσιαστικά 2,5 χρόνια. Μάλιστα. Δύο χρόνια κατάκητη
και μισό χρόνο μέχρι να καταπέσει. Οπότε, ναι, άλλες περιπτώσεις έχουμε ακούσει ότι κρατάνε πιο πολλά χρόνια. Ναι. Άλλες δεν καταπέφτουν. Είναι ανάλογα τον... Ναι, ο πατέρας ενός φίλου νομίζω ήταν κλινήρης για πάνω από 10 χρόνια. Αλλά συνήθως δεν φεύγουν από αυτή την νόσο, φεύγουν από κάτι άλλο, κοιμούνται από άλλο, ναι, από άλλη αιτία. Αυτή η νόσος έχει πολλά προβλήματα. Δημιουργεί δηλαδή. Δημιουργεί. Ή μπορώ να σας πω τώρα ότι καλό είναι να ελπίζουν και σε άλλα προβλήματα για να μην φτάσουν στο τελικό στάδιο. Να βλέπουν την πλήρη έκπτωση, ας πούμε, του εγκεφάλου. Είναι πολύ άσχημο. Μπορούν να φύγουν από ένα εγκεφαλικό ή από μια καρδιακή ανακοπή. Εγώ θα έλεγα, δεν μπορώ να μιλήσω για το... για τη μοίρα, για το πω, για τον δρόμο του καθενός. Είναι διαφορετικό. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Που δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσω. Άλλωστε μας μεταφέρετε απλά την εμπειρία σας εσείς, με τον άνθρωπο που ζήσατε και που βέβαια... όταν το ανακαλύψατε και είδατε σιγά σιγά την, δηλαδή πριν καταπέσει, νιώσατε ότι είναι ένας μικρός θάνατος. Δεν υπάρχει περίπτωση να φροντίζεις άνθρωπο που, ο οποίος να πάσχει από Αλσχάιμερ και να μην περάσεις από κατάθλιψη. Και εσύ. Δεν ξέρω αν έχετε δει εκπομπές ή αν έχετε δει ανθρώπους που έχουν ή που φροντίζουν ή που έχουν φροντίσει ανθρώπους με Αλσχάιμερ, έχουν την ίδια κατάθλιψη. Και εγώ πέρασα. Δεν μπορείς να μην το περάσεις αυτό. Είναι αδύνατο. Γιατί σε ρουφάει. Γι' αυτό λέω ότι είναι εξοδοτική, εξουθενωτική. Απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς σου. Γιατί δεν είναι μόνο τη στιγμή που θα πρέπει να ταΐσεις. Είναι όλη μέρα. Είναι ένα μωρό. Είναι όπως είναι το μωρό που όταν μεγαλώνει λες αχ επιτέλους κοιμήθηκε. Ακριβώς. Να ξεκουραστώ λίγο λέει η μάνα, ας πούμε, το βράδυ, γιατί όσο θυλάζει μέχρι να περπατήσει και όλα αυτά είσαι από πάνω του. Και έχεις την ελπίδα. Και έχεις, ναι. Και τη χαρά να το βλέπεις να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει. Ενώ εδώ έχεις και την λύπη ότι υπάρχει έκπτωση στο τέλος, ας πούμε. Ναι. Και έτσι είναι. Είναι πολύ δύσκολο για το φροντιστή. Οπωσδήποτε θέλει πολύ πίστη. Σας βοήθησε, ας πούμε, η επαφή σας με το Θεό εκείνη την εποχή? Αυτό βέβαια. Το ότι στράφηκα και ζήτησα μια βοήθεια από ψυχοθεραπευτή και δόξα σε Θεός με έστειλε σε μια γυναίκα εξαιρετική που με κράτησε σε όλη την περίοδο αυτή. Και επίσης το παιδί μου που ουσιαστικά μου έδινε την ενέργεια και την ελπίδα, τη διάθεση να ζήσω. Δηλαδή να μην είμαι σε μια καταχνιά συνεχόμενη. Γιατί περάσαμε και πολλά. Υπήρξε, ας πούμε, διάστημα που όταν ξεκίνησε η αστάθεια στο βάδισμα, έπεσε. Μετά από την πολυφαρμακία πέρασε μια κρίση, τέλος πάντων, που ήταν αποτέλεσμα των αντενδείξεων της φαρμακευτικής αγωγής. Μετά έπεσε κιόλας. Συνηθισμένο, πολύ συνηθισμένο. Ναι. Είναι βαριά τα φάρμακα. Δηλαδή με την έννοια πια ότι επειδή ένα μέρος της ασθένειας έχει να κάνει και με επιθετικότητα και ως προς τον εαυτό τους, αλλά και ως προς τους άλλους ανθρώπους. Τα φάρμακα αυτά όμως έχουν αντενδείξεις. Περάσαμε λοιπόν 3 μήνες στο νοσοκομείο. Και ήταν Χριστούγεννα όταν βγήκαμε. Εάν δεν είχα το παιδί μου, δεν θα έβρισκα καμία χαρά σε αυτή τη γιορτή. Θα πήγαινα απλά στο σπίτι μου να κοιμηθώ τις 4-5 ώρες για να ξαναγυρίσω την επομένη στο νοσοκομείο. Είναι δύσκολες ώρες, πολύ δύσκολες. Έτσι. Ναι. Εάν θέλεις και... γιατί και να σας πω, δεν είναι και μια απόφαση που πάθηκε εξ αρχής. Λες, ωραία, θα βοηθήσω. Σιγά σιγά όμως, τι θα κάνεις? Σου μπαίνουν ηθικά ζητήματα στη μέση και ψυχολογικά. Το είχαμε συζητήσει πολλές φορές με τον αδερφό μου. Και επίσης ο γιατρός μου με είχε προειδοποιήσει και κάποια στιγμή που τα πράγματα γίνανε πολύ δύσκολα,
μου είπε ότι πρέπει να προετοιμαστείς για να γίνει μια εισαγωγή σε ένα κατάλληλο ίδρυμα. Δεν μας πήγαινε η ψυχή όμως. Γιατί? Στο ίδρυμα, ας πούμε, ναι. Τι πιστεύατε ότι θα γίνει? Κοίταξε, τότε που νόσησε η μητέρα μου δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν τώρα, καταρχάς, για να είμαι σωστή. Υπήρχε μόνο ένα. Μου συνέστησαν μόνο ένα. Εάν πάρουμε το ηθικό κομμάτι, είναι ότι σκεφτόμασταν, αυτή η γυναίκα μας ανέστησε, μας μεγάλωσε, μας σπούδασε, μας άφησε μια περιουσία και εμείς θα τη βάλουμε στο ίδρυμα. Τι θα κάνουμε εμείς ως ανταπόδοση? Εκεί είναι ένα από τα κονταροχτυπήματα με τον εαυτό σου. Μετά λες, θα τη φροντίσουν όπως εμείς εδώ? Ή για να μην σηκώνεται από το κρεβάτι θα γίνεται μεγαλύτερη χορήγηση, μεγαλύτερης δόσης του φαρμάκου? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οπότε δεν μας πήγαινε η ψυχή, έτσι, όλη τη, για να μην φανώ ότι όλο εγώ το έκανα, όλη τη βδομάδα, επειδή μέναμε σε μια μονοκατοικία και στο ισόγειο μου εγώ στον πρώτο ήταν η μητέρα μου, φυσικά είχαμε πάρει μια γυναίκα για να είναι όλη μέρα μαζί της. Σταδιακά όμως, και το Σαββατοκύριακο ερχόταν ο αδερφός μου και με βοηθούσε ή μου έκανε παρέα για να βγω κάποιες ώρες. Φανταστείτε ότι ούτε αυτό δεν έφτανε. Δεν έφτανε. Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από δίπλα. Φεύγουν οι φίλοι. Χάνεις και εσύ τη διάθεσή σου. Δεν ξέρουν πώς να φερθούν και οι φίλοι. Ναι. Δεν ξέρουν πλέον. Έχεις τόσο δεθεί με τον άνθρωπο αυτόν που μόνο εσύ ξέρεις πώς θα τον βοηθήσεις στην κατάλληλη στιγμή. Σου φαίνονται αστεία αυτά που σου φαίνονται, αυτά που έχεις ανάγκη, το απλό, αυτό που λέμε το κουτσομπολιό, μία κουβεντούλα. Μία κουβεντούλα, αυτό που λέγανε παλιά, ας πούμε, οι γειτόνισσες που βγαίναν στην γειτονιά, στην πόρτα να τα πούνε. Αυτό σου φαίνεται ανούσιο από ένα σημείο και ύστερα. Νιώθεις ότι δεν έχεις διάβλο επικοινωνίας, αλλά δεν είναι γιατί οι άνθρωποι έχουν φύγει, είναι γιατί εσύ έχεις μπει σε ένα δρόμο που αποτραβιέσαι από την πραγματική ζωή και αφιερώνεσαι μόνο στην ασθένεια. Και ο άλλος που θα έρθει να σε δει ή τον άλλο με τον οποίο θα συνευρεθείς δεν είναι υποχρεωμένος να βλέπει το πρόβλημα αποτυπωμένο επάνω σου. Γι' αυτό λέω ευχαριστώ το Θεό για την γυναίκα που μου έστειλε και τη Γιασμίνα που τη στάθηκε φύλακας άγγελος. Γυναίκα που είχατε μέσα. Γυναίκα που είχαμε. Πολύ σημαντικό. Καλύτερα από μένα, καλύτερα από κόρη. Γιατί συνήθως τους μαλώνουν τους ασθενείς αυτούς. Όχι. Και οι γυναίκες που έχουν αλλά και οι άνθρωποι οι ίδιοι που ζουν, οι φροντιστές, ναι. Που δεν αντέχουν, ας πούμε, κάποια στιγμή σπάνε τα νεύρα και μαλώνουν τον ασθενή, ναι. Και εκεί είναι χειρότερο, βέβαια. Επίσης. Αλλά είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Και εκεί πάλι ένα κομμάτι. Δεν πρέπει να κατηγορούν τον εαυτό τους. Βέβαια όχι να ασυδοτούν απέναντι στον ασθενή και να λένε δεν πειράζει τώρα το έκανα. Αλλά ας το δούνε και σαν προειδοποίηση για το να ζητήσουν βοήθεια. Μην θεωρήσουν ποτέ και μην βάλουν ποτέ τα λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να ψάξουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιο πολλοί διέξοδοι και για τον ασθενή και για τον φροντιστή. Οπότε να μην αποκλειστούν από τον περίγυρο και να ζητήσουν βοήθεια. Τα δύο σημαντικά πράγματα είναι αυτά. Ένα, να τον βλέπουν σαν μωρό που δεν έχει την ικανότητα να μάθει. Άρα είναι ένα μωρό που ό,τι και να πεις δεν το καταλαβαίνει. Εκεί δεν πιάνουμε, εκεί δεν πάμε, προσέχουμε. Άρα είσαι υπεύθυνος 100% για να μην πω 1000%. Όπως όταν πριν περπατήσει το μωρό μας. Ναι. Έτσι. Για την προστασία του. Από ένα σημείο και ύστερα, δηλαδή, θα πρέπει να είναι και ο χώρος κατάλληλα φτιαγμένος. Δεν πρέπει να υπάρχουν χαλάκια που να γλιστράνε. Δεν πρέπει να υπάρχουν πατάκια. Τα πατάκια για το παρκέ. Δεν πρέπει να κάνουν παρκέ αν έχουν ξύλινο πάτωμα. Επίσης, αν υπάρχουν έντονες τάσεις επιθετικότητας, θα πρέπει η κουζίνα να κλειδωθεί. Δηλαδή, συρτάρια με μαχαίρια, ψαλίδια και αυτά πρέπει να κρυφτούν.
Αν έχει τάσεις φυγής, θα πρέπει να κλειδωθούν οι πόρτες και τα παράθυρα και να κρυφτούν τα κλειδιά. Εάν μπουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας Alzheimer και συναφών διαταραχών, υπάρχουν προτάσεις και συμβουλές. Αλλά είναι αυτό που σας λέω, ότι θα πρέπει, όπως το μωρό που το έχεις και λες εκεί, πρόσεχε είναι η μπρίζα, το μωρό 1, 2, 3 θα το μάθει. Αυτός δεν μπορεί να το μάθει. Το έχει ξεχάσει, δεν ξέρει καν τι είναι η μπρίζα. Και σταδιακά θα ξεχάσει και ποιος είσαι εσύ. Εμένα η μαμά μου δεν με γνώριζε. Άκουγε στη φωνή μου, ανταποκρινόταν στη φωνή μου, αλλά ούτε στο μαμά ανταποκρινόταν. Ανταποκρινόταν στο όνομά της. Από ένα σημείο και ύστερα. Ο νευρολόγος στον οποίο έτσι είχατε απευθυνθεί και σας φρόντισε, ναι, σας εξήγησε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, ναι, του ανθρώπου, ναι, ναι, αυτού. Δεν ήταν... Εντάξει, δεν περιμένουμε επιστημονικές εξηγήσεις, αλλά για ανθρώπους που μας ακούνε απλούς και έχουν δικό τους πρόβλημα. Ναι, τώρα περίπου. Περίπου, ναι, θα το πω, γιατί δεν θέλω να πάω. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω ότι είχε πει ότι να το πω απλά. Σταδιακά θα χάνει την ικανότητά του να σκέφτεται, να περπατά, να μιλά, να καταπίνει, να μασά, να καταπίνει, να ουρεί. Αυτά είναι τα τελευταία στάδια όμως, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Τα οποία δεν τα ζήσατε θα... με τη... Όλα, ναι, όλα, ναι, ναι. Και εκεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί μπορεί να τον ταΐζεις τον ασθενή σου και να μην το καταπίνει. Πρέπει να... Γι' αυτό λέω παρατήρηση. Παρατήρηση, ψυχολογική υποστήριξη και πάρα πολύ αγάπη. Αυτά είναι τα τρία κλειδιά για μένα. Νομίζω ότι μου το είπε σαν απόπτωση των εγκεφαλικών κυττάρων, κάνω λάθος, δεν θέλω να πω ιατρικό όρο, γιατί δεν είμαι... Όχι, αλλά καταλαβαίνουμε τουλάχιστον την ιστορία. Σκεφτείτε το αυτό, σαν ό,τι ικανότητες έχουμε, ό,τι δεξιότητες έχουμε σαν άνθρωποι που τις αποκτούμε με κόπο και χρόνο για να μάθουμε, αυτοί χρόνο με το χρόνο, μέρα με την ημέρα, τις χάνουν. Τις χάνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως για τους ίδιους, αλλά και για τους φροντιστές. Αυτό θα, δηλαδή, το μήνυμα που θα ήθελα να περάσει είναι αυτό. Οι φροντιστές να προσέξουν τους εαυτούς τους, να αγαπάνε τον εαυτό τους, να ξεκουράζονται, να παίρνουν 1-2 ώρες, να πηγαίνουν ένα περίπατο, να βρίσκονται με φίλους, να πηγαίνουν να δουν μια ωραία ταινία, εάν γίνεται. Αν όλοι είναι μεγάλοι άνθρωποι, ας καλέσουν κόσμο στο σπίτι τους. Ας βρουν μια διέξοδο, μην χαθούν από τον κόσμο. Χρειάζονται υποστήριξη. Γιατί είναι ακριβή ασθένεια, ξέρετε, δεν, το κράτος ακόμα δεν την αναγνωρίζει ως ασθένεια. Αναγνωρίζονται στάδια της ασθένειας. Και τα φάρμακα που είναι για την, να πούμε, για την ισορροπία του ασθενούς, όταν λέω ισορροπία εννοώ να είναι σε μια κατευνασμένη κατάσταση, είναι πάρα πολύ ακριβά. Ωστόσο, νομίζω ότι μπορεί να τα γράψει κανείς. Ένα τα γράφει, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο, που έχουν φτάσει και ποιο, τι καλύπτεται και με τα γενώσιμα και όλα αυτά, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι του... της δικής μου γνώσης. Θυμάμαι όμως ότι ακόμα και αναλογικά το μερίδιό της ως ιατρού είχε πολύ καλό ταμείο. Ήταν ένα μεγάλο ποσό κάθε μήνα. Και νομίζω ότι αυτό επίσης δυσκολεύει τις οικογένειες. Γιατί εγώ, ας πούμε, εγώ και ο αδερφός μου δεν κάναμε αυτό που μπορούσαμε. Κάναμε αυτό που έπρεπε. Και αυτό έχει κόστος οικονομικό και ψυχικό και συναισθηματικό. Και ήταν... Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Και ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που δεν την έχουμε υπόψη μας. Παλιά έλεγαν οι άνθρωποι έχουν πάθει μαλάκινση εγκεφάλου και τους αφήνανε εκεί ξεχασμένους σε ένα καρότσι και έφευγαν. Άσε που οι περισσότεροι δεν ζούσαν μέχρι τα 70. Έτσι. Ναι, βέβαια, ναι. Ποιος έχει αυξηθεί το προσδόκιμο γι' αυτό. Και καθώς έχει αυξηθεί το προσδόκιμο και έχουμε και τις γνώσεις και έχουμε και τα φάρμακα, αυτοί οι άνθρωποι
βρίσκονται δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Θεός ξέρει αυτά τα πράγματα και εμείς δεν είμαστε κανείς, αυτή την όμως πραγματικότητα και στις συνθήκες ζούμε και αυτά βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στα 70, στα 80. Τι γίνεται? Γι' αυτό βρισκόμαστε με ένα μεγάλο ερωτηματικό και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και από την πολιτεία μας περισσότερα πράγματα ενημέρωσης και βοήθειας. Μπορείτε, όπως είπατε, το οικονομικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιος το καταλαβαίνει? Ναι. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν κάνει με αυτή την ασθένεια. Κανείς άλλος. Ακόμα και... πώς να σας πω, αν είναι τρία αδέρφια. Εάν ένας έχει την οικονομική διαχείριση, οι υπόλοιποι, αν δεν δουν τους λογαριασμούς, δεν θα καταλάβουν. Παραδείγματος χάρη, ήταν τα φάρμακα. Μετά ήταν τα εκτός νοσηλείας. Είναι τα υποστρώματα, είναι τα πάμπερ, είναι οι σωλήνες σύντησης, γιατί κάποια στιγμή όταν χάνει ο άνθρωπος την ικανότητα μάσησης, πρέπει να μπει σωλήνα σύντησης. Είναι είτε το λεβάιν από τη μύτη για κάποιο διάστημα και μετά γίνεται μια ειδική, τέλος πάντων, επέμβαση όπου ταΐζεται ο ασθενής με ειδικά σκευάσματα από την κοιλιά, απευθείας. Οπότε δεν θα μπορείς να μαγειρέψεις. Συν το ότι αυτά που θα μαγειρεύεις όσο καιρό μπορεί να φάει κανονικό φαγητό, πρέπει να είναι υψηλής θρεπτικής αξίας. Για να μπορέσει να έχει την όσο γίνεται μεγαλύτερη βοήθεια διαμέσου της διατροφής. Να σας πω όμως κάτι, αυτό λέω ότι εντάξει, να έχεις κάποια παιδεία, αλλά αυτό δεν είναι δικό σου θέμα πλέον. Δηλαδή όταν φτάνεις σε τόσο έτσι, σε τέτοια στάδια, τόσο δύσκολα και ιατρικά δύσκολα, να φτιάχνεις εσύ το φαγητό αυτό και να το δίνεις στον ασθενή μέσα από το... Μας είχαν μάθει και τα παιδιά μας να τα δίνουν μέσα από το σωλήνα σύντησης. Εντάξει. Γιατί έπρεπε να εντάξουμε τη ζωή της γιαγιάς έτσι πως ήταν η γιαγιά στην καθημερινότητά μας. Αυτό όμως είναι το πιο υπέροχο πράγμα στον κόσμο. Μακάρι να γινόταν. Αλλά όταν δεν γνωρίζει ένας άλλος άνθρωπος πώς θα το κάνει, θα έπρεπε το κράτος να πάρει τους ανθρώπους και να τους εντάξει σε ένα πρόγραμμα. Έτσι και θα ανακουφίζονταν οι φροντιστές και θα ήταν εκεί. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά, υπάρχουν κάποια κέντρα ημέρας, υπάρχουν ειδικοί φροντιστές. Νομίζω ότι τα κέντρα ημέρας δεν είναι με επιπληρωμή. Δεν το ξέρω να σας πω με ακρίβεια, αλλά οποιοσδήποτε μπει στο διαδίκτυο ή υπάρχουν τα τηλέφωνα, μπορεί να μάθει. Αλλά νομίζω μιλάμε για ανθρώπους που περπατάνε ακόμη, όπως είπαμε. Ναι, ναι. Όταν ο άνθρωπος... Περπατάνε και δρούν, δηλαδή μπορούν να κάνουν πέντε πράγματα, να κάνουν ένα κουλουράκι, να χρειάζονται, πρέπει να είναι δημιουργικοί. Να μην τους βλέπουμε, όπως είπατε και εσείς παλιά, σαν τους γέρους που τους πετάγαμε σε μια γωνιά μέχρι να πεθάνουν, να τους ξεχάσουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί αυτός ο γέροντας κάποτε ήταν νέος, ήταν όμορφος ή ήταν όμορφη, παρήγαγε, έκανε οικογένεια, έζησε και εμείς κάποτε θα γίνουμε γέροι. Δηλαδή, και εγώ δεν θέλω να γίνω στο παιδί μου βάρος. Μακάρι... Έτσι. Οι περισσότεροι λέμε να φύγουμε όρθιοι. Αλλά εάν συμβεί αυτό, δεν θα ήθελα να με πετάξει. Θα ήθελα έστω να με βάλει σε ένα ίδρυμα. Ναι. Κάποιος να με προσέχει. ναι. Και κάποιος που να γνωρίζει. Γιατί όταν φτάνουμε κυρίως σε αυτά τα στάδια, έτσι, του να μην γνωρίζουμε σωστά πώς να βάλουμε αυτά τα θρεπτικά συστατικά στη διατροφή του, όπως λέτε. Όπως τα έχουμε δει σε κάποιους καρκινοπαθείς, ας πούμε, που είναι σε κάποια στάδια δύσκολα. Δεν τους κρατάμε στο σπίτι. Έτσι. Τους έχουμε με θεραπείες, τους κρατάει κάποιος. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αγωγή. Κοιτάξτε, σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις καταστάσεις, για μένα ρόλο παίζει ο χαρακτήρας. Εγώ σαν χαρακτήρας είμαι άνθρωπος που θέλει να ξέρω την αλήθεια. Όσο και αν πονάει αυτή, για να ξέρω πώς θα δράσω. Άλλοι άνθρωποι δεν το αντέχουν αυτό. Για μένα λοιπόν ο νευρολόγος που παρακολουθούσε τη μητέρα μου ήταν ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος. Έχω ακούσει από το στόμα του αναγκαστικά, πρέπει να μου τα πει,
αλλά έμπαινα και εγώ στη θέση του και έλεγα, μα πρέπει να μου τα πει. Πρέπει να βρει και αυτός έναν τρόπο να μου μιλήσει και να μου ανοίξει τα μάτια, αφού εγώ ήμουν καθημερινά μαζί της. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και τη δυνατότητα να ακούμε τον νευρολόγο. Όχι ότι είναι όλοι οι καλύτεροι στο να σε βοηθήσουν. Εμένα ο συγκεκριμένος με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Οι συγγενείς μου όμως δεν μπορώ να πω ότι τους άρεσε. Δεν τους άρεσε γιατί τους έλεγε την αλήθεια. Α, δεν την αντέχουν. Όχι, μα, δεν την αντέχουν την αλήθεια. Και τι γίνεται σε ανθρώπους που δεν αντέχουν την αλήθεια και έχουν έναν ασθενή και είναι αυτοί φροντιστές? Τι συνήθως, τι ακούγε? Η θεία μου έλεγε κάθε κατσικάκι από το ποδαράκι του κρέμεται. Δηλαδή, αναγκαστικά ό,τι περίγυρο έχεις δομήσει γύρω σου, με αυτούς θα γιατροπορευτείς που λέγανε. Ναι. Οπότε ανάλογα εγώ θα λόγω επαγγέλματος, και εγώ λόγω επαγγέλματος και λόγω χαρακτήρα ήθελα να ξέρω την αλήθεια. Δηλαδή μου κόστησε το όταν μου είπε για την άπνοια ο νευρολόγος, σκέφτηκα πόσο ωραία ήταν η λύση του εγκεφαλικού. Όταν δεν ήρθε και η άπνοια και προχωρήσαμε μέχρι το τέλος, είπα ίσως και η άπνοια να ήταν καλύτερη. Γιατί υπέφερε ο... Δεν θέλω να μείνω σε αυτό στο υπέφερε. Είναι μια διαδικασία που μέχρι να δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πως θα πεθάνει ο άλλος. Έτσι. Μπορεί ένας με το που θα νοσήσει να κάνει ένα εγκεφαλικό και να φύγει. Αυτός είναι τυχερός. Αυτό μπορώ να πω μόνο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί δεν θέλω κυρίως, όχι να μην αποκαλύψω δικές μας προσωπικές στιγμές, αλλά δεν θέλω να αφήσω μια αρνητική χρειά σε αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα να είναι στοικοί οι άνθρωποι με τον άνθρωπό τους. Να τον αντιμετωπίζουν με επιοίκεια και υπομονή. Και με τον ίδιο τρόπο, και με αγάπη βέβαια, με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζουν και τον εαυτό τους. Αυτό είναι το μήνυμα. Για να μπορέσουν να αντέξουν. Δεν ξέρουν ποτέ ποια θα είναι η έκβαση του δικού τους ασθενούς. Θα πρέπει όμως να βοηθήσουν και τον εαυτό τους. Και ποτέ να μην ξεχνάνε τι σημαίνει μωρό. Ακριβώς. Δεν έχεις την ομορφιά και την... μάλλον δεν έχεις τη χαρά του να βλέπεις ένα μωρό να μεγαλώνει. Έχεις την ευκαιρία, να πούμε έτσι, να δεις τον άνθρωπό σου να ξαναγίνεται μωρό. Που πρέπει να το προστατεύσεις, να το περιθάλψεις και να του δώσεις μια ασφαλή, ένα καταφύγιο. Η αγκαλιά σου να είναι μια ασφαλή, ναι, να είναι ασφαλής. Να είσαι μάνα συνεχόμενη. Αυτό είναι. Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Οπότε θα πρέπει να έχουν πάρα πολύ υπομονή και να ζητούν βοήθεια. Να μην φοβούνται να δεχθούν την αλήθεια. Γιατί αυτό μας καθυστέρησε και εμάς πάρα πολύ. Το ότι δεν δέχονται την αλήθεια, μαζί με το ότι μπερδεύουν και τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του ασθενούς, πολλές φορές οδηγούνται σε παθολόγους και οι παθολόγοι δεν καθοδηγούν για νευρολόγο. Η Αλσχάιμερ είναι μια ασθένεια που θέλει νευρολόγο. Και θέλει και νευρολόγο καλό. Που να ξέρει τι, πώς και να σε καθοδηγήσει, να σου εξηγήσει. Και πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν ο επίλογος, έτσι, πολύ αισιόδοξος για τους ανθρώπους αυτούς. Και χαίρομαι που θελήσατε να μας τον δώσετε αυτόν τον επίλογο, για να έχουμε αυτή την γλυκόπικρη αίσθηση. Ναι. Γιατί δεν χαρακτηρίζεται αλλιώς, ναι, αυτό. Κοντά μας ήταν η κυρία Βάση Παναγοπούλου, ελεύθερη δημοσιογράφος. Η δική της προσωπική εμπειρία είναι στο διαδίκτυο, μπορεί να την βρει κανείς. Είναι σε παλαιότερο τεύχος της Καθημερινής, στο περιοδικό Popular Medicine, το οποίο έχει σταματήσει όμως πια να εκδίδεται. Τώρα δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή να το αναρτήσω. Είμαι στη διαδικασία κατασκευής ενός ιστολογίου που θα αναρτήσω τις δουλειές μου, θα μπει και αυτό. Ωραία. Οπότε αναμένοντας το ιστολόγιο, την δημοσίευση, εμείς είμαστε εδώ
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε ίσως να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι. Πιστεύω ότι πολλοί και από τα μηνύματα των ακροατών μας, πολλοί θέλουν να μάθουν και άλλα πράγματα. Και θα γίνει αυτό. Η λίγη υπομονή βέβαια με αυτούς τους ανθρώπους. Και να ξέρουμε ότι καμία περίπτωση δεν είναι ίδια με την άλλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι αυτή η ιστορία που ακούσαμε σήμερα της κυρίας Παναγοπούλου θα είναι η ίδια ιστορία με τον δικό μας άνθρωπο. Ο καθένας έχει τη δική του αντίδραση στην νόσο. Αυτό το ξέρουμε και ακολουθούμε τα βήματα που χαράζει ο γιατρός αναγκαστικά, καθώς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δικά μας. Και τη βοήθεια του Θεού πάνω απ' όλα, ας πούμε, για να μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλοι μας. Να πούμε ότι ένα καλό βιβλίο που έχουμε για σας εδώ στο τέλος της εκπομπής μας είναι με τίτλο «Η διατροφή στη νηστεία, θεωρία και πράξη». Πολύτιμο βοήθημα για όσους νηστεύουν. Της διαιτολόγου διατροφολόγου Παναγιώτας Καρακασίδου, που έχει τίτλο «Η διατροφή στη νηστεία, θεωρία και πράξη». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Εδώ σας αποχαιρετούμε. Γεια σας. Παλαιά. Με τη Σοφία Χαζή.